καλημέρα σας. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλό μήνα, καλή Κυριακή. Ευχαριστούμε την Άπακτο και όλους τους όμορους δήμους που επισκεφτήκαν την Εθιμική Εμποροπανήγυρη. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά. Επίσης ευχαριστούμε πάρα πολύ που βοηθήσανε το λιμενικό σώμα, του παραεμπορίου και η εφορία που είδε την ομότητα του παζαριού. Δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα στο παζάρι, γιατί ήταν πλήρης νόμιμα με την άσκηση πέτριου εμπορίου, με τις ταμιακές τους, με τις αποδείξεις ταμιακές. Και ευχαριστούμε και το λιμενικό και τη Δημαρχία και όσους εδώ πέρα που ασχοληθήκανε, και ευχαριστούμε και το καταναλωτικό, τους καταναλωτές που ήρθαν στην Εθνική Εμποροπανήγυρη, και ευχόμαστε για τον χρόνο να έρθουμε πρώτα θεός πάλι εδώ πέρα. Σίγουρα θα θέλαμε και την εκτίμησή σας, γιατί είστε χρόνια στο μπαζάρι της Ναυπάκτου. Θεωρείτε φέτος ότι είχε περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη φορά? Εν όψη της κρίσης και επειδή οι μισοί κατεβήκανε, ναι, σαφώς είχε πολύ πληθώρα κόσμου, κάπου σε 25-30% παραπάνω από πέρσι, γιατί προσπαθούμε να είναι πιο χαμηλότερες οι τιμές προς το καταναλωτικό, και αυτό ανταποκρίνεται και ο κόσμος να έρχονται να ψωνίζουν. Οι συνάδελφοί σας έχουν μείνει ικανοποιημένοι? Γιατί βασικά αυτό είναι που μετράει, ότι κάναν τόσο κόμπο, έχουν τόσες μέρες που μένουν εδώ στην Ναυπάκτο, να έχει και αποτέλεσμα για το μεροκάματό τους κυρίως. Σαφώς μείναν ικανοποιημένοι, γιατί με την δρομολόγηση της συμβάσεως που κάναμε ένα ευρωπαϊκό τόλ και με προεγγραφές σε ευρωπαϊκού χαρακτήρα, μένουν ικανοποιημένοι, γιατί αυτό συνδράμει ότι βάσει σε αυτή τη διοργάνωση που είναι σωστή, σαφώς έρχεται και ο κόσμος με πιο... και βρίσκουν, είναι όλοι ικανοποιημένοι. Και εγώ την καλημέρα μου και καλό μήνα, και πάλι ευχές.